Το θέμα που συζητάμε σε αυτή την ερώτηση είναι σε γνώση του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι, όταν κοινοποιήθηκε η πρώτη απόφαση της Ομοσπονδίας Ερευνητών της ΠΟΣΕΙΔ. Ακολούθησαν άλλες δύο τέτοιες κοινοποιήσεις, μία ερώτηση δικιά μας και μία αναφορά επίσης δικιά μας που έμεινε αναπάντητη. Φτάσαμε λοιπόν να συζητάμε ένα θέμα, πρόβλημα πλέον σοβαρό, τον Απρίλιο. Παρότι είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι θα ανέκυπτε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας μεγάλος αριθμός νέων ερευνητών στη χώρα μας χρηματοδοτεί την έρευνά του με υποτροφίες από το ΙΚΙ. Το οποίο τη συγκεκριμένη δράση τη χρηματοδοτεί από το ΕΣΠΑ. Είναι πολλά τα προβλήματα στο ίδιο το θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης των ερευνητών αυτών, τη στιγμή μάλιστα που αυτή η μικρή υποτροφία των 1.000 ευρώ το μήνα μεικτά είναι ο μόνος οικονομικός πόρος που έχουν. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, φτάσαμε στο σημείο να μην έχουν ολοκληρώσει την διατριβή τους μέχρι το Δεκέμβρη του 2023 και αυτή τη στιγμή το ΙΚΙ του ζητά πίσω και τις υποτροφίες μέχρι τώρα, που ουσιαστικά πρόκειται για δεδουλευμένα για αυτούς τους νέους εργαζόμενους παύλα ερευνητές, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα πλαίσια της εκπόνησης της έρευνάς τους στα ερευνητικά κέντρα που εργάζονται. Άρα λοιπόν τους ζητούνται πίσω τα δεδουλευμένα και επίσης όταν δεν γίνεται αυτό δεν τους αποπληρώνουν την υποτροφία που είναι της τάξης των 3.000-4.000 ευρώ. Ζητούμε λοιπόν να ληφθούν μέτρα ώστε να αλλάξει το τελικό παραδοτέο και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο πρόγραμμα με μία έκθεση τελική που θα εγκριθεί από την Τριμελή Επιτροπή των Υποψηφίων, πρώτον, και δεύτερον, να σταματήσει το ΙΚΙ να απαιτεί επιστροφή των δεδουλευμένων και να αποπληρώσει την υποτροφία. Απαντώντας την ερώτησή σας, κυρία συνάδελφε, θα πω δύο λίγων θέλω να πιστεύω, δεν θα ταλαιπωρήσω, το πλαίσιο το οποίο διέπει την χορήγηση υποτροφιών. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από τις πράξεις του ΕΣΠΑ. Δηλαδή διέπονται και από ευρωπαϊκή και από εθνική νομοθεσία. Και υπάρχει έλεγχο στη διαχείριση και στην εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Άρα λοιπόν τα αιτήματα των υποτρόφων εξετάζονται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται, που θέτουν και τους όρους χρηματοδότησης, από ό,τι αποφασίζει το ΙΚΙ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο οποίο γνωστοποιούνται τα αιτήματα των υποτρόφων και ανάλογα βγαίνει και η σχετική προκήρυξη. Εκδόθηκε απόφαση το 2016, εγκρίθηκε ο πρώτος κύκλος πράξης για 211 υποτροφίες διδακτορικών σπουδών διαρκείας 36 μηνών. Τροποποιήθηκε η απόφαση στο δεύτερο κύκλο, εγκρίθηκαν 330 υποτροφίες της ίδιας διάρκειας και με νέα τροποποίηση εγκρίθηκαν 700 υποτροφίες διδακτορικών σπουδών 36 μηνών. Στην απόφαση αυτή προβλέπονται και να είναι γνωστά και σε εκείνους που συμμετέχουν και εγκρίνεται η συμμετοχή τους. Μεταξύ των άλλων, τα παραδοτέα προϊόντα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι υποχρεωμένοι υπότροφοι να καταθέτουν τριμηνίες και εξαμηνίες εκθέσεις πρόοδου, να αποσκοπήσουν βεβαίωση της γραμματείας του ΙΚΙΟΥ Τμήματος της Σχολής που να προκύπτει ότι έχει κατατεθεί η πρόταση της Τριμελού Συμβουλευτικής Επιτροπής ώστε να οριστεί η Επιταμελής Εξεταστική Επιτροπή που θα κρίνει τη διδακτορική διατριβή τους και το τελικό προϊόν που πρέπει να παραδώσουν είναι η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. Και η διαδικασία όλη αυτή ολοκληρώνεται με την κατάθεση εντός τριμήνου το αργότερο της βεβαίωσης επιτυχούς υποστήριξης της διατριβής μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή και της αναγόρευσης τα διδάκτορα. Εάν κάτι από αυτά δεν ολοκληρωθεί, υποχρεούνται οι υπότροφοι, αυτή είναι και η συμφωνία την οποία γνωρίζουν και προσυπογράφουν και στην οποία προσχωρούν, υποχρεούνται να επιστρέψουν το συνολικό ποσό της υποτροφίας που έλαβαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ΙΚΙ λοιπόν προκήρυξε το πρόγραμμα υποτροφιών, εξέδωσε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με ανώτατο όριο τους 36 διαδοχικούς μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν γνώριζαν όλα αυτά που εγώ σας είπα αναλυτικά και τα αποδέχθηκαν απολύτως, γνωρίζοντας ότι το ΙΚΙ σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, όχι μόνο μετά το πέρας της, μπορεί να σταματήσει
τη χορήγηση των υποτροφιών, των τροφίων δηλαδή, αν δεν συντρέχουν τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, και να ζητήσει την επιστροφή. Πράγμα το οποίο ορίζεται σαφώς και όλοι γνωρίζουν ότι η παραβίαση ή ουδήποτε από τους όρους σύμβασης παρέχει στο οίκη το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία με τη διαδικασία που αναφέρεται στη σύμβαση. Κύριε Υπουργέ, δηλαδή μας λέτε ότι κακώς υπέγραψαν τη σύμβαση οι υποψήφιοι διδάκτορες και ας πρόσεχαν. Λοιπόν, ακριβώς το πλαίσιο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτό υιοθετείται από τις κυβερνήσεις στη χώρα μας, ακριβώς η πιστή εφαρμογή της διαδικασίας στην Πολόνια, είναι αυτή που έχει οδηγήσει την έρευνα και τους ερευνητές να εργάζονται με τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες, ένα απαράδεκτο καθεστώς επισφάλειας, ανασφάλιστη, με καθυστερημένες πληρωμές, ποτέ δεν παίρνουν τα λεφτά που έχουν υπογράψει στην ώρα τους. Και βέβαια, αυτό που λέει μέσα η σύμβαση περί ανωτέρας βίας, ποτέ δεν ισχύει για τα δικά τους προβλήματα. Γιατί αν δεν είναι ανωτέρα βία η πανδημία, αν δεν είναι ανωτέρα βία η εγκυμοσύνη μιας κοπέλας, που τίθεται ότι στηρίζεται και την οικογένεια, πότε αυτός ο ερευνητής, αυτή η ερευνήτρια, πραγματικά ο μόνος πόρος τους είναι αυτά τα 1.000 ευρώ το μήνα, μεικτά, ξαναλέω, αυτά τα ελάχιστα χρήματα, πώς θα... και τη στιγμή που είναι κάθε μέρα στο ερευνητικό κέντρο, προσφέρουν υπηρεσίες που χρειάζεται το ίδιο το κέντρο. Και εδώ να πω ότι και η Σύνοδος των Βρετανίων έχει στηρίξει το αίτημά τους, λέγοντας ότι η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν εξαρτώνται από τον διδάκτορα. Η πρόσβαση σε αναλώσιμα, οι βλάβες σε εξοπλισμό. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στα ερευνητικά κέντρα. Είναι απαρχαιωμένος εξοπλισμός. Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλές φορές να αποκτηθούν τα αναλώσιμα. Πώς θα ολοκληρωθεί μια διατριβή, ειδικά αν είναι εργαστηριακή, σε τέτοια ασφυκτικά πλαίσια? Και γιατί ασφυκτικά? Γιατί η συγκεκριμένη οικία προέβλεπε οι αιτήσεις να... μάλλον οι υποτροφίες θα αφορούσαν υποψήφιους διδάκτορες που είχαν καταστεί υποψήφιοι διδάκτορες μέχρι τον Ιούνιο του 19. Μετά ξέσπασε η πανδημία. Και η χρονική διάρκεια των συμβάσεων, οι συμβάσεις κάλλη ήταν 16 μήνες. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που δεν μπορεί, μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καμία διδακτορική διατριβή, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε τη δουλειά μας σε αυτό το χώρο. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι είναι απαράδεκτα ανελαστική η περιορισμοί των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είναι ότι δεν λαμβάνουν και υπόψη τις ιδιαιτερότητες της έρευνας. Βέβαια, δεν είναι τρόπος χρηματοδότησης της έρευνας αυτός. Αλλά εδώ είμαστε. Εσείς έχετε φτιάξει αυτούς τους νόμους, εσείς φτιάξατε αυτές τις συμβάσεις, εσείς έχετε φτιάξει αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο συντρίβει ζωές. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, νέα παιδιά με δυνατότητες υψηλής ειδίκευσης προσωπικό, λέγεται αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούν να επιβιώσουν, συνεχίζουν να εργάζονται, είναι σε καθεστώς ομοιρίας, δεν τους δίνονται τα δεδουλευμένα τους, ξαναλέω, οι υποτροφίες είναι μια μορφή αμοιβής, ξέρετε. Δεν είναι δώρο. Δουλεύουν αυτά τα παιδιά για αυτά τα λεφτά που έχουν εισπράξει, τα λίγα που έχουν εισπράξει και αυτά που τους οφείλονται και αυτά που τους δίνουν τώρα να επιστρέψουν. Θα κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι σας καλούμε, σας ζητούμε να κάνετε τα απαραίτητα ώστε να αλλάξει το τελικό παραδοτέο, να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι όροι της σύμβασης που έχουν υπογράψει αυτοί οι νέοι άνθρωποι, ώστε να αποπληρωθεί το υπόλοιπο της υποτροφίας. Και φυσικά να επισημάνω ότι ο μόνος τρόπος ανάπτυξης της έρευνας σε οποιαδήποτε χώρα είναι με κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών και όχι με το άθλιο καθεστώς των υποτροφιών του ΕΣΠΑ.